Τώρα, θα αλλάξουμε θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλούς. Ένα πραγματικό σαφάρι, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να εντοπίσουν ακίνητο με προσιτό ενίκιο, επιδίδονται εδώ και καιρό χιλιάδες πολίτες. Οι περισσότεροι ήλπιζαν και βασίζονταν στην υποχώρηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τύπου Airbnb. Και λόγω των περιορισμών που επέβαλε η πανδημία στις τουριστικές μετακινήσεις, ότι τουλάχιστον θα επεφτάνει τιμές. Έχει γίνει έτσι όμως. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου eReal Estate, ο κύριος Θέμης Μπάκας, που είναι όπως πάντα σε πρώτη ζήτηση και τον ευχαριστούμε για αυτό. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Όντως αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα όμως σε τηλέμαχε διέπτευσε αυτές τις προσδοκίες, διότι αυτό που μπορεί να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι τα κίνητα βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι ακίνητα μικρά τετραγωνικά μέτρα, ακίνητα 30-40 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία οι ιδιοκτήτες έχουν ανακαινήσει και πολλές φορές τα προσφέρουν πλήρως επιπλωμένα. Με αποτέλεσμα οι ζητούμενες τιμές πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλές και στο παρελθόν. Επιπλέον θέλαμε να σημειώσουμε το εξής. Ότι στις καλές περιοχές των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως το Χουκάκι, το Θησίο, το Κολωνάκι, το ΜΕΣ, το Μοναστηράκι, δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη επιστροφή των ακινήτων των βραχυχρόνιων μισθώσεων στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή παρατηρείται μια αυξητική τάση όσον αφορά τις τιμές ενοικίασης για οικογένεια, δηλαδή για ένα ακίνητο με δίπλο δωμάτια, το οποίο δεν έχει σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Δηλαδή και πάλι και να επέτρεψαν αυτά τα κίνητα, και πάλι αυτά τα κίνητα έχουν πάλι ανιούσα όσον αφορά την τάση τους. Οπότε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εμείς όσον αφορά τις τιμές των ενοικίων, σε συνάρτηση πάλι με την πανδημία του κορονοϊού, βλέπουμε ότι ο κόσμος μπαίνει σε διαδικασία να αναζητά ένα επιπλέον δωμάτιο με στόχο την τηλεργασία, την τηλεργική εργασία. Γιατί ακόμα και η συνάδελφη δική σου τηλεμαχία που δουλεύω σε μια εφημερίδα, σε ένα ραδιόφωνο, ναι, σε οποιοδήποτε ιδιοσιογραφικό site, δεν μπορούν να δουλέψουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι μέσα σε ένα δωμάτιο μαζί με τα παιδιά. Άρα θα ήταν τελείως λογικό να ζητήσουν οι άνθρωποι ένα επιπλέον δωμάτιο. Μάλιστα. Για να μπορέσουν να βγουν ακίνητα με αυτές τις προδιαγραφές με ένα επιπλέον δωμάτιο και σε τιμές φυσιολογικές, θα πρέπει να κινηθούν σαν προάσεις του νομού Αττικής. Εμείς αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα τηλέμαχοι είναι να κινούνται στη Σταμάτα, στον Άγιο Στέφανο, στον Καμπανδρίτη, στην Παιανία, στη Ραθίνα, στο Μαρκόπουλο, στη Νέα Μάκρη, στην Παλίμη, στο Πορτοράπτη. Δηλαδή περιοχές οι οποίες διαθέτουν μεγαλύτερα ακίνητα με τις ίδιες τιμές στα υπόλοιπα προάσεις του νομού Αττικής και παράλληλα τα κίνητα αυτά τηλέμαχοι είναι και πιο καινούργια ηλικιακά. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γενικότερα. Θέμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου eReal Estate. Είδατε την εικόνα. Αυτές τις περιοχές στοχεύουν οι περισσότεροι προκειμένου να έχουν περισσότερο έτσι μεγαλύτερο.